Ζήτησα να συνομιλήσουμε λίγο με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, διότι αν δείτε σήμερα τις εφημερίδες του αντιπολιτευόμενου τύπου, είναι φωτιά και λαύρα για αυτό το περίφημο νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζηδάκη. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Καταργείτε το 8ωρο. Αν διαβάσετε σήμερα, που θα τα είδατε φαντάζομαι, τις εφημερίδες στον αντιπολιτευόμενο τύπο, το πρωτοσέλιδό τους είναι: καταργείτε το 8ωρο και θεσπίζετε το 10ωρο, καταργείτε το δικαίωμα διαπραγματεύσεων για συλλογικές συμβάσεις εργασίας και φαλκιδεύετε τα δικαιώματα των εργαζομένων για να κάνουν απεργίες. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα. Και επίσης ξέχασαν ότι βάζουμε τους εργαζομένους να κάνουν 100 push-ups κάθε πρωί πριν πάνε στη δουλειά τους και άλλα τόσα όταν... Αυτό θα ήταν καλό, μπας και γυμναστούν λίγο, όλοι μας. Και 15 κυβιστήσεις πριν το φαγητό και 20 μετά το φαγητό. Όχι, το φαγητό το βγάλεις. Ναι, αλλά ξέρετε τώρα, μας ακούνε οι ακροατές και λέει, εντάξει, μπορεί σε κάποια να είναι υπερβολική, σ' όλα άδικο έχουν. Κοιτάξτε, υπάρχει δεξιά αντιπολίτευση, κεντρό αντιπολίτευση, αριστερή αντιπολίτευση. Ναι. Εδώ έχουμε να κάνουμε, όσον αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον, μια κωμικοτραγική αντιπολίτευση. Μια αντιπολίτευση η οποία είναι πρωταθλήτρια στα ψέματα και βεβαίως γι' αυτό το λόγο είμαστε και ήσυχοι, γιατί ξέρουμε ότι όλα αυτά που λένε θα αποκαλυφθούν και πάντως μέχρι να περάσει το νομοσχέδιο και να ψηφιστεί θα έχει... Πέστε μας τι ισχύει. Γύρος, θα σας πω. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο προσαρμόζει την αγορά εργασίας με αυτά που γίνεται στην Ευρώπη, αντιμετωπίζοντας πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων. Παραδείγματος χάρη, διερωτώμε, όλοι αυτοί που κάνουν τα πρωτοσέλιδα και γράφουν και σβήνουν και λένε όλα αυτά που λένε, δεν είδανε ότι το νομοσχέδιο αυτό κάνει μια επανάσταση στην αγορά εργασίας, εισάγοντας την ψηφιακή κάρτα εργασίας με την οποία μπορεί να ελέγχεται ο εργοδότης ο οποίος κάνει διάφορα κόλπα και με αυτόν τον τρόπο να καταγράφονται με ακρίβεια, να καταγράφεται πότε πας, πότε φεύγεις, αν κάνεις υπερορίες, πόσες υπερορίες κάνεις, και όλα αυτά θα είναι ηλεκτρονικά, θα είναι συνδεδεμένο το κινητό τηλέφωνο του κάθε εργαζόμενου με το Υπουργείο Εργασίας και δεν θα μπορεί κανείς να του κλέβει τις ώρες που δουλεύει. Αυτό δεν το είδαμε. Δεν θέλω να πει κανείς ευχαριστώ γιατί είναι υποχρέωσή μου. Πώς θα γίνεται αυτό, λέει, θα μπαίνει κάνω στη δουλειά θα του. Θα γίνεται όμως μας αυτό, λίγο να γιατί καταλάβουμε. Αυτό ακούγεται εξωπραγματικό. Θα καταγγείλει ο εργαζόμενος τον εργοδότη άμα του κλέβει υπερορίες. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Θα δηλώνει απλώς πότε πάει, πότε φεύγει και το Υπουργείο θα είναι σε θέση να τα ελέγχει όλα μόνο του. Ναι. Όλα μόνο του και θα είναι πιστοποιημένα, αρχιοθετημένα, καταγεγραμμένα ηλεκτρονικά. Είναι μια επανάσταση στην αγορά εργασίας. Εντάξει, κύριε Χατζηδάκη, με συγχωρείτε. Επανάσταση μπορεί να φαίνεται, αλλά τώρα στη ζούγκλα που υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα ιδιαίτερα. Εκεί που φοβάσαι να χάσει τη δουλειά σου, ποιος θα το δηλώσει τώρα. Μια στιγμή. Μα τι θα το δηλώσει, με συγχωρείτε. Ναι. Αν υπάρχουν συνδικάτα τα οποία δεν μιλάνε, αν έχουμε μια συμπεριφορά τελείως διαφορετική από ό,τι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ας πούμε, που τέτοια φαινόμενα αντιμετωπίζονται και αποφασίζουν οι ίδιοι εργαζόμενοι να λένε και τα συνδικάτα του ζήτω οι εργοδότες, τότε χάσει τη λογική. Δεν ενδιαφέρεται κανένας για τα συμφέροντά του. Εμείς αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι το μέγιστο, που είναι ένας κεντρικός ηλεκτρονικός έλεγχος για να είναι όλα καταγεγραμμένα με τον Ι και με το σίγμα. Ναι. Δηλαδή, είναι δύσκολο αυτό πάντως. Να το κάνουμε λίγο δηλαδή, πρακτικό. Προσέξτε, δεν χρειάζεται καθόλου δύσκολο. Το εργάνι ήδη λειτουργεί και μας δίνει ήδη μια σειρά από κρίσιμα στατιστικά στοιχεία για να μπορούμε να προγραμματίζουμε καλύτερα τη δουλειά μας στην αγορά εργασίας. Mm. Τώρα πάμε στη δεύτερη φάση που είναι το εργάνι 2, το οποίο θα είναι ένας μηχανισμός αναβαθμισμένος και προσωποποιημένος, έτσι ώστε ο εργαζόμενος Γιώργος Δημητρίου, η εργαζόμενη Ελένη Βασιλακοπούλου να είναι καταγεγραμμένο πού δουλεύει, τι είδους επιχείρηση είναι, πότε πάει, πότε φεύγει. Όλα αυτά μπορούν να ελέγχονται. Και με το κινητό πώς ακριβώς θα γίνεται? Θα καλεί κάποιος από την υπηρεσία, από την εργάνη, τον εργαζόμενο να τσεκάρει? Δεν είμαι κομπιουτεράς. Πάντως είναι ένα σύστημα το οποίο μου το έχουν εξηγήσει. Mm. Είναι απολύτως λειτουργικό και εφαρμόσιμο. Ρωτήστε ανθρώπους που είναι στο χώρο της πληροφορικής, εν πάση περιπτώσει, για να μην αρχίσει ο καθένας να λέει τον Ντότι και το μακρύ του. Δεν νομίζω να βρεθεί ένας που να σας πει ότι αυτό το πράγμα δεν εφαρμόζεται. Όχι, η αντίρρηση είναι ότι σε μια εποχή που έχουμε 1 εκατομμύριο
ανέργους. Είναι τέτοια πίεση στον κόσμο που είναι δύσκολο να διασφαλίσει ο ίδιος τα δικαιώματα. Ναι, σου λέει θα δουλεύεις 8 ώρες και όταν πάνε σχολά σου λέει κάτσε τώρα μια δυο ώρες παραπάνω. Γι' αυτό φεύγουμε από την λογική του ΣΕΠΕ και του Σώματος των Επιθεωρητών που θα το κρατήσουμε, θα κάνει ελέγχους, θα είναι πιο στοχευμένοι εκεί που θεωρούμε ότι υπάρχουν και μεγαλύτερες παρατυπίες και παρανομίες. Προφανώς θα το ενισχύσουμε το ΣΕΠΕ, αλλά νομίζω η μεγαλύτερη ενίσχυση και του ΣΕΠΕ και των εργαζομένων και των έντιμων επιχειρηματιών απέναντι σε αυτούς που κάνουν κόλπα και νοθεύουν τον ανταγωνισμό, είναι αυτός ο μηχανισμός ο οποίος σας περιγράφω. Τώρα δεν κατάλαβα. Μπορεί να δουλεύεις 4 μέρες, 10 ώρες και την Παρασκευή να κάθεσαι. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι εκείνο, μια αλλαγή για την οποία μας κατηγορούν. Αυτό είναι η σημαία τους. Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί αυτό όμως. Γιατί θα σου πει ο εργοδότης, δούλεψε 10 ώρες τώρα που σε χρειάζομαι, και όταν του πεις ναι, αλλά μου χρωστάς 5 ρεπό και 5 μέρες άδεια, σου λέει έλα τώρα, μωρέ, τώρα εντάξει. Όταν βρούμε χρόνο θα στα δώσω. Με συγχωρείτε, ναι, αλλά με αυτή τη λογική μπορεί να πηγαίνει, αν το προευθύνουμε, μπορεί να πηγαίνει στη δουλειά σου και να μην σε πληρώνει καθόλου. Ή μπορεί και να σε βάζει να του δίνει αυτού λεφτά. Για να το πάμε αυτό και το πρακτήρουμε και το πάμε και το πάμε και το πάμε, και θα καταλήξουμε σε τρελές καταστάσεις. Εντάξει, τόσο ακραία δεν γίνονται, αλλά αυτό που λέμε γίνεται. Δηλαδή το δεκάωρο το έχουν ψωμοτήρι σε κάποιες επιχειρήσεις. Πολύ απλό. Προσέξτε. Έχουμε δύο συστήματα. Τις υπερορίες από τη μια, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας από την άλλη. Και το ένα σύστημα και το άλλο σύστημα έχουν ως βάση το 8ωρο. Ναι. Τις υπερορίες, επειδή λένε καταπατάτε το 8ωρο και τι έγινε και χαμός και τα λοιπά. Μάλιστα. Τις υπερορίες έχουμε 8ωρο και ο εργαζόμενος μπορεί να δουλεύει κάποιες ώρες παραπάνω με υπερεργασία και με υπερορίες και βάζει παραπάνω λεφτά στην τσέπη του. Ναι. Αυτό θέλω να πιστεύω ότι οι φίλοι μας της αριστεράς δεν το θεωρούν καταπάτηση του 8ωρου, διότι ισχύει χρόνια, δεν δουλεύεις ακριβώς 8 ώρες, δουλεύεις παραπάνω και πληρώνεσαι παραπάνω. Αυτός είναι ένας μηχανισμός για εταιρείες, επιχειρήσεις που έχουν... Ναι, σας χάσαμε. Το πιο σημαντικό που έχει ο νόμος για μένα είναι αυτό που λέει ότι στις δημόσιες επιχειρήσεις όταν κάνουν απεργία το 30% πρέπει να δουλεύει. Να είναι... Μα για και αυτό ήθελα να το ρωτήσουμε. Δηλαδή, πώς θα το διασφαλίσει. Αυτό που λέμε τόσα χρόνια, ότι το μετρό κατεβάζει τους διακόπτες. Να, ναι. Μας ακούτε τώρα κύριε Υπουργέ. Ακούσατε. Ναι. Σας χάσαμε. Μέχρι που με ακούσατε λέω. Σας ακούγαμε που λέγατε ότι το 8ωρο προστατεύεται, αλλά δίνει το δικαίωμα όπως ισχύει και τώρα είτε με υπερορίες είτε με ρεπό κάποια άλλη μέρα. Λοιπόν, στις υπερορίες δουλεύεις παραπάνω και βάζεις παραπάνω λεφτά στην τσέπη σου, και από όσο έχω καταλάβει τόσα χρόνια δεν έχει αμφισβητηθεί ότι με τις υπερορίες γίνεται καταπάτηση του 8ωρου. Ναι. Για ακύρωση του 8ωρου. Ναι. Πέρα από τις υπερορίες λοιπόν υπάρχει ένας άλλος μηχανισμός που θα μπορούσε να εξυπηρετεί ταυτόχρονα επιχειρήσεις και εργαζομένους, που είναι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας που ισχύει αυτή την ώρα στο 54% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και ισχύει και στην Ελλάδα σε κάποιες επιχειρήσεις, έχουν υπάρξει συμφωνίες συνδικάτων και εργοδοσίας, μπορείς αντί να δουλεύεις με αυτόν τον τρόπο που περιέγραψα και να βάζεις παραπάνω λεφτά στην τσέπη σου, να εξοικονομείς παραπάνω χρόνο για σένα και την οικογένειά σου. Έτσι ώστε αντί να παίρνεις, πούμε, 4 εβδομάδες άδεια, να παίρνεις 5 εβδομάδες άδεια, ή αντί να δουλεύεις για 5 μέρες την εβδομάδα, να δουλεύεις 4 μέρες την εβδομάδα. Αυτό ακούγεται ωραίο, αλλά αναρωτιόμαστε αν μπορεί να διασφαλιστεί. Δηλαδή αν ο εργοδότης πει αυτό που σας είπα. Εντάξει, την Παρασκευή δεν πρέπει κανονικά να δουλέψεις. Δούλεψε την τώρα και θα τα βρούμε αργότερα. Ξανά μανά τα ίδια και τα ίδια. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Αλλά παρακαλώ. Θα σας έχω απαντήσει από την αρχή. Αφού θα το ελέγχουμε ψηφιακά σας λέω. Ωραία. Αυτό πρέπει να το ελέγξετε με κάποιο τρόπο. Άμα αμφισβητούμε τα πάντα. Και λέμε ότι αυτό δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δεν αμφισβητούμε, χτυπάμε το καμπανάκι και λέμε ότι πρέπει να γίνει. Τις θεωρίες των ψεκασμένων και να λέμε στο τέλος ότι τα εμβόλια πεθαίνει ο κόσμος και βγάζουν ελέπια και γίνονται ψάρια και ούτω καθεξής. Δεν γίνεται. Ναι, εντάξει. Επειδή ξέρετε, είμαστε λίγο καχύποπτοι, όπως και ο κόσμος. Ναι, γιατί εξαγγελίες τέτοιου τύπου έχουν γίνει ξανά στο παρελθόν. Αλλά δεν τα είδαμε να τα τακτοποιούνται. Το οποίο θα είναι, ξέρω εγώ, κάθε στιγμή θα καταγράφεται τι γίνεται. Καλά, πείτε μας και κάτι άλλο. Επομένως, τίθεται ένα ερώτημα, με συγχωρείτε. Θέλω να το ρωτήσω τώρα σε κάθε ακροατή που μας θα κάνει.
ποιος είναι ο προοδευτικός και ποιος είναι ο κολλημένος. Εγώ που προτείνω και ο Μητσοτάκης που προτείνει να μπορεί ο εργαζόμενος αντί να δουλεύει 5 μέρες να δουλεύει 4, ή ο κύριος Τσίπρας και η συναυτό που λένε όχι, επειδή έτσι έγινε το 50, το 60 κτλ. Εμείς αραχνιασμένοι εκεί σε αυτές τις δεκαετίες κολλήσαμε και θέλουμε οπωσδήποτε. Κύριε Υπουργέ, στον ιδιωτικό τομέα το δεκάωρο είναι δεδομένο. Στο δεκάωρο είναι δεδομένο στον ιδιωτικό τομέα. Άρα τους δίνεται και ένα δικαίωμα τώρα στους εργαζόμενους. Και πράγματι γίνονται καταχρήσεις. Και πράγματι γίνονται καταχρήσεις. Ναι, γιατί ο εργοδότης πιέζει τον εργαζόμενο και του λέει θα σε δηλώσω τόσες ώρες. Τι να κάνει ο εργαζόμενος. Ερχόμαστε και εισάγουμε λοιπόν την ψηφιακή κάρτα εργασίας, σας το λέω τρίτη φορά, που είναι η πιο σημαντική τομή του νομοσχεδίου και θα το λέω συνέχεια μέχρι να το καταλάβει και ο τελευταίος Έλληνας. Δεν θα μας παρεμποδίσει κανένας δημαγωγός και κανένας φαφλατάς από το να περάσουμε τις αλήθειες αυτού του νομοσχεδίου. Ναι. Και αν τώρα, θέλετε. Ναι. Και κάτι άλλο θέλετε, θα σας ρωτήσω. Πείτε μου, ναι. Θα συνεχίσω ακόμη περισσότερο. Να σας πω και κάποια άλλα ανάλγητα πράγματα που κάνουμε και για τα οποία περιμένω και στη Βουλή και στα μέσα ενημέρωσης να μας κάνουν οι φίλοι μας στην αντιπολίτευση. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει η ΔΕΚΟ αν είναι σε απεργία και χρειάζεται 30% προσωπικό ασφαλείας. Θα πάμε και εκεί. Μισό λεπτό. Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Ναι. Έχουμε την πολυτέλεια να τα πούμε και λίγο μετά τους τίτλους γιατί έχουμε υποχρεώσεις. Ωραία. Για να μην τα κάνουμε βιαστικά. Είναι θέματα. Για την άδεια πατρότητος, για την συμφιλίωση προσωπικής. Να μας δώσετε 5 λεπτάκια για τις διαφημίσεις μας και τους τίτλους των ειδήσεων και 33 σας καλούμε και πάλι να συνεχίσουμε την κουβέντα. Ευχαριστούμε πολύ. Μας ακούτε κύριε Υπουργέ. Σας ακούω. Ήθελα να προσθέσω πριν με ρωτήσετε για τις απεργίες ότι στα πλαίσια των φρικτών αυτών και βασανιστικών μέτρων που παίρνουμε θέλουμε να προωθήσουμε να παίρνει ο πατέρας που μέχρι σήμερα παίρνει 2 μέρες άδεια μόνο, να παίρνει 14 μέρες άδεια όταν γεννιέται το παιδί του, ο πατέρας. Στο δημόσιο και επίσης, ή και στον ιδιωτικό τομέα. Παντού. Ναι. Παντού. Στις γονικές άδειες, επίσης, θέλουμε, θα προχωρήσουμε ένα μέτρο με βάση το οποίο ο ΑΕΔ θα πληρώνει και για τον πατέρα και για τη μητέρα 2 μήνες από τους 4 μήνες που δικαιούνται μέχρι να γίνει το παιδί 8 ετών γονική άδεια, έτσι ώστε να μπορούν και οι δύο να παίρνουν γονική άδεια. Μέχρι τώρα δεν πλήρωνε τίποτα. Ναι, όχι. Και ουσιαστικά λειτουργούσε αυτό μόνο για τις μητέρες. Έπαιρναν οι μητέρες γονική άδεια. Και ο πατέρας έπαιρνε άδεια άνευ αποδοχών, αν θυμάμαι. Ο πατέρας άνευ αποδοχών. Ναι. Και Ευρώπη και θα γίνουμε. Αυτό ουσιαστικά λειτουργούσε ως ένα αντικίνητρο πρόσληψης γυναικών στη δουλειά. Γιατί σου λέει, προσλαμβάνω γυναίκα, παίρνει γονική άδεια, τη χάνω για κάποιες μέρες, τώρα θα χάνει και υπάρχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν παίρνουν γυναίκες. Ωραία. Πάμε τώρα. Αυτό λέω. Ναι. Λοιπόν, όχι, το αναφέρω ως παράδειγμα. Βεβαίως. Για αν θέλετε να σας αναφέρω και άλλο παράδειγμα, ας πούμε, ανάλγητης πολιτικής. Ναι. Είμαστε από τις πρώτες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που αντιμετωπίζουμε ολοκληρωμένα το θέμα της τηλεργασίας. Διότι ερχόμαστε με το δικαίωμα της αποσύνδεσης, όπως λέγεται, να βάλουμε φραγμούς στην ενόχληση που μπορεί να έχει ο εργαζόμενος στο σπίτι του πέραν του ωραρίου του από τον ιδιοκτήτη με κατάλληλες ρυθμίσεις στα κομπιούτερ, στα σερβερ, στα μηνύματα. Αυτό, δηλαδή, ενώ κάνουμε όλα αυτά που σας είπα. Αυτό μπορεί να ελεγχθεί. Γιατί ξέρετε, είναι άλλο πράγμα τι προβλέπει ένας νόμος και άλλο αν μπορεί να ελέγξει την εφαρμογή διότι έχει ξεκινήσει να ισχύει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και εμείς χώρα είμαστε. Ναι. Αλλά είμαστε από τις πρώτες χώρες που το ρυθμίζουμε. Ναι. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω και για την άλλη διάταξη. Αυτή που προβλέπει ότι στο δημόσιο, σε κρίσιμους τομείς, εφόσον γίνεται απεργία, το 1/3 του προσωπικού θα εργάζεται υποχρεωτικά ως προσωπικό ασφαλείας. Δηλαδή το μετρό θα κάνει απεργία και θα συνεχίσει να δουλεύει με αραιότερα δρομολόγια, αλλά ο γέρος άνθρωπος θα μπορεί να πάει στη δουλειά του, κάπου να πάει. Ή στη ΔΕΗ, φαντάζομαι, για τέτοιες επιχειρήσεις το κάνει. Στην κοινή ωφέλεια. Ναι. Στην κοινή ωφέλεια γίνεται. Ωραία. Αυτό τώρα δεν είναι δική μας πατέντα.
να το ξεκαθαρίσω. Πέραν του ότι το είχαμε πει και παλιότερα σε απεργίες του μετρό, είχε μιλήσει το Υπουργείο Μεταφορών γι' αυτό κτλ. Μα και εσείς όταν έγινατε κυβέρνηση είχατε πει ότι δεν θα ξαναγίνει αυτό να παραλύει το μετρό. Μάλιστα, αλλά τώρα δύο χρόνια δεν το έχουμε δει. Το ζήτημα είναι τώρα αν το κάνετε και αρνηθούν οι εργαζόμενοι να πειθαρχήσουν, θα έχουν κυρώσεις, πώς θα γίνει. Κοιτάξτε τώρα, καλό είναι όλοι να σεβόμαστε τους νόμους και έχω την εντύπωση ότι δεν θέλω να μιλάω τώρα με αυτή την προοπτική. Ξέρετε πώς λειτουργεί ο συνδικαλισμός στην Ελλάδα. Αυτό το λέμε. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι και οι ίδιοι οι συνδικαλιστές των συγκεκριμένων χώρων καταλαβαίνουν ότι οι ακρότητες τους βλάπτουν. Δεν προσθέτουν στην αξιοπιστία του συνδικαλιστικού κινήματος. Δηλαδή, όταν ο άρρωστος, ο ανάπηρος, κάνεις απεργία και δεν τον αφήνεις να πάει να πάρει τα φάρμακά του, δεν νομίζω ότι είναι υπέρ του εργατικού κινήματος αυτό το πράγμα. Πρέπει όλα να γίνονται με Υπουργεία Γενική Συνέλευση κάνουν, όχι απεργία. Κάνουν Γενική Συνέλευση και κλείνουν, κατεβάζουν τους διακόπτες. Βέβαια τώρα. Και ξέρετε, έχουμε συνδικαλιστές που τους λες, έλα να εμβολιαστείς κατά προτεραιότητα και σου λέω, δεν έρχομαι αν δεν μου πεις τι εμβόλιο θα κάνω. Και για τη Γενική Συνέλευση λέμε να γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο για να υπάρχει μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα οι ψηφοφορίες. Το ίδιο και για την εκλογή διοικητικών συμβουλίων. Και νομίζω ότι αυτό είναι υπέρ της διαφάνειας. Μιλάτε για εξυγχρονισμό του κράτους που δεν το θέλει κανένας από τους συνδικαλιστές. Θυμάστε τους ψηλοδαρμούς πέρσι στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. Ναι. Που αφιζητούσαν μεταξύ τους ποιος εκπροσωπεί και ποιος δεν εκπροσωπεί. Γιατί θα μείνουμε θεατές στους ψηλοδαρμούς. Ναι. Αυτό είναι μια σύγχρονη κυβέρνηση, δηλαδή και προοδευτική κυβέρνηση. Να δέρνονται μεταξύ τους οι πολίτες εκεί, οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστών και να δεν τα χτυπήσουν. Επίσης, αν αντιλαμβάνομαι καλά. Βούρια ξύλο. Υπάρχει ήδη ψηφισμένος νόμος που λέει για να γίνει μια απεργία κάπου πρέπει να εγκριθεί από το 50% των εργαζομένων. Αυτό δεν το έχουμε δει να εφαρμόζεται. Εμείς ρυθμίζουμε τα ηλεκτρονικά. Κοιτάξτε. Για να λέμε την αλήθεια τώρα, να τα λέμε όλα. Δεν είναι μείζον θέμα απεργίες, τουλάχιστον στον ιδιωτικό τομέα, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιες διάφορες κινητοποιήσεις και τώρα που μιλάμε εδώ από κάτω είναι κάποιοι άνθρωποι κτλ. Εντάξει, δεν πρέπει κανείς να πάει και στο αντίστο άκρο. Πρέπει να ρυθμίσουμε τα πράγματα με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τι ισχύει στις πιο προηγμένες χώρες. Δηλαδή, το περίσσιο χαλάει το ίσιο. Όσο λάθος είναι να ανέχεσαι το χάος, άλλο τόσο λάθος είναι και μια πολιτική σιδηρά στιγμής, ας πούμε. Κάπου πρέπει να υπάρχει το μέτρο. Το λέγανε και οι προγονείς μας οι αρχαίοι. Τώρα, στο θέμα της ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας στην κοινή ωφέλεια, τι κάνουμε. Ακολουθούμε νόμους που έχουν ψηφιστεί και ισχύουν σε χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Αυστραλία. Δεν νομίζω ότι εμείς είμαστε πιο μπροστά από τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Γαλλία, εκτός και αν είμαστε και το κατάλαβα. Πιο πίσω είμαστε. Όχι, μα και η λογική λέει αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να παραλύεις τις δημόσιες μεταφορές για μια απεργία. Κάνε την απεργία σου, θα πάνε πιο ωραία. Μακάρι να τα κάνετε αυτά, μακάρι. Δεν είναι εύκολο όμως. Ναι, κοιτάξτε, από αυτά που μας είπατε, αν κάνετε τα μισά, θα γραφτείτε με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Υπουργείου Εργασίας. Αυτό ξέρω. Εγώ, ξέρετε, από πολύ νέος, από τότε που έγινε ευρωβουλευτής ακόμη περισσότερο, πάντοτε με συνέπαιρνε το ότι γίνεται στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Αυτές που επισκεπτόμαστε και λέμε, για δεν ρε παιδί, πώς δουλεύει εδώ το πράγμα και λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε. Δείτε τώρα τι είμαστε. Εμείς, μη θέλοντας να αλλάξει τίποτα. Έχουμε μια ανεργία σήμερα 16%, έχουμε το πρωτάθλημα της Ευρώπης εδώ και αρκετά χρόνια στην ανεργία και όποτε πάει να φέρεις ένα μέτρο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όχι, μην το φέρεις, καταστροφή, θα πάθω από τον εργοδότη μου, θα καταστραφώ. Τι να πάθεις, αφού έτσι κι αλλιώς, εδώ πέρα η κατάσταση είναι αυτή που είναι, να βάλουμε μια τάξη ψηφιακή, να βάλουμε μηχανισμούς σύγχρονου ελέγχου, να δώσουμε δυνατότητες στους εργαζομένους παραπάνω με αυτά τα μέτρα που σας είπα προηγουμένως, με τις γονικές άδειες, με μέτρα που φέρνουμε για τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας, με κατοχύρωση της τηλεργασίας με τα δικαιώματα των εργαζομένων, με μέτρα που φέρνουμε για τα παιδιά που δουλεύουν στα couriers και στα deliveries. Και παράλληλα να βάλουμε μια τάξη και μια διαφάνεια και στο συνδικαλισμό και τα λοιπά. Να γίνουμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Και να βοηθήσετε τον ιδιωτικό τομέα. Των πραγματικών ανθρώπων. Να βοηθήσετε τον ιδιωτικό τομέα, μειώντας τις φορές, δεν ξέρω πώς, να αυξηθούν οι μισθοί. Γιατί οι άνθρωποι ζουν πλέον, παίρνουν με 600 ευρώ. Με 600 ευρώ δεν ζεις. Αυτό είναι το θέμα μας. Εάν πάμε με σημειωτών,
εάν δεν αλλάξουμε κάτι, δεν θα αυξηθούν οι μισθοί. Και δεν θα αυξηθούν οι μισθοί επειδή ο Μητσοτάκης, εγώ ή οποιοδήποτε είμαστε καλοί άνθρωποι. Οι μισθοί θα αυξηθούν επειδή θα μπει μπροστά η μηχανή της οικονομίας. Η μηχανή της οικονομίας θα μπει αν έχουμε σύγχρονους ευρωπαϊκούς θεσμούς, εάν φέρουμε επενδύσεις και αν δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Και αυτό είναι ο στόχος. Και να υπάρχει και μια τάξη στα εργασιακά. Να υπάρχουν ελεύθεροι εργαζόμενοι, μια παραγωγική Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα να είναι και οι εργαζόμενοι αυτοί ασφαλείς. Πώς να σας το πω, να το πω σχηματικά. Εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να υπάρξουν εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις, γιατί πού στο καλό θα δουλέψουν αυτοί οι εργαζόμενοι άμα κλείνουν οι επιχειρήσεις. Και όταν λες το επενδυτή, έλα στην Ελλάδα. Αυτά που ζήσαμε με την Πίτσος, έτσι. Λοιπόν, να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Αλλά λέμε και στους επιχειρηματίες, τελείως καθαρά, ότι δεν μπορεί να υπάρξουν και εργαζόμενοι δεν μπορεί να υπάρξουν επιχειρήσεις με τους εργαζόμενους στα κεραμίδια. Δηλαδή, εργαζόμενους κλάβους. Εάν τους κλέβουν συνέχεια, εάν δεν τους δηλώνουν τις υπεραιρείες τους, στο τέλος θα καταστατήσουν οι άνθρωποι προφανώς. Έτσι. Λοιπόν, εμείς είμαστε ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα. Και εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να προχωρήσουμε μέσα από κοινωνικές συμφωνίες και κοινωνικούς παρονομαστές μπροστά. Και να σας το πω και τελείως με όρους πολιτικούς. Δηλαδή, έχουν βγει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει: υπερασπίζουμε τους εργαζόμενους, κάνουμε, ράνουμε. Είδαμε πώς τους υπερασπίστηκε με την αύξηση με τη μείωση μάλλον του αφορολόγητου και την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και τους φόρους που επέβαλε συνέχεια κτλ. Εμείς δηλαδή είμαστε τόσο αφελείς που θέλουμε για 800.000, δεν ξέρω πόσοι είναι βιομήχανοι, να αποξενωθούμε από όλη την εκλογική μας βάση. Δηλαδή, για τόσο αφελείς μας έχουν. Με τις προκαταβολές συντάξεων προχώρησε το θέμα, για να σας κλείσουν, να σας αφήσουμε. Προχωρεί, κάθε μέρα προχωρεί. Τώρα έχει κατέβει. Για τις προκαταβολές δεν. Για οι προκαταβολές, θα δοθούν από ό,τι μου λέει η διοίκηση του ΕΦΚΑ τη μεγάλη εβδομάδα. Το άλλο το σύστημα με τους ιδιώτες, λογιστές και δικηγόρους. Είδα και μια απεργία που έκαναν εκεί πάλι. Δεν ξέρω πόσο. Θα φέρουμε ρύθμιση στη Βουλή γι' αυτό την άλλη εβδομάδα. Ναι. Και θα έχουμε. Αυτό θα είναι το βασικό στοιχείο της ρύθμισης, να μπουν μέσα πιστοποιημένοι λογιστές και δικηγόροι. Θα έχουμε και άλλες ρυθμίσεις επιτάχυνσης εκεί. Τώρα, την απεργία, εγώ τους το είπα και στους συνδικαλιστές που τους είδα και πάντοτε τους βλέπω και αλίμονο, είναι υποχρέωσή μου. Για την απεργία στον ΕΦΚΑ λέτε. Η απεργία στον ΕΦΚΑ, από ό,τι κατάλαβα από όσο μου είπε η διοίκηση του ΕΦΚΑ, δεν είχε τελικά μεγάλη συμμετοχή. Α, ναι, είχε αυτό έλειπε. 15%. Μάλιστα. Α, 15% απείργησαν. Ναι, διότι προσέξτε. Γιατί μου λέτε μέσος, για τους καλούς συνδικαλιστές. Υπάρχουν κλάδοι που οι συνδικαλιστές δεν εκφράζουν τους εργαζόμενους. Είναι παράλογο. Αυτό συνδέεται και με αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Έχεις μια ρητορική ενίοτε από κάποια συνδικάτα, δεν θέλω να τα βάζω όλα στο ίδιο. Ναι, ναι. Προφανώς δεν είναι λοιπόν, όλα τα ίδια. Ναι. Που λέει η δείξη, τα γνωστά συνθήματα, τα τσιτάτα, οι νεοφιλελεύθεροι οδοστρωτήρες, ο μεσαίωνας κτλ. Στο συγκεκριμένο θέμα τώρα του ΕΦΚΑ, είναι λογικό, με συγχωρείτε, να μην συμμετέχει ο εργαζόμενος στην απεργία, διότι τι παθαίνει ο εργαζόμενος από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να πάνε λιγότερη δουλειά θα κάνει. Να τους απολύσεις, να κάνεις, να ράνεις όλα αυτά. Βεβαίως και εγώ να ήμουν εκεί πέρα, θα τα ξεσηκωθεί. Αλλά εδώ η λιγότερη δουλειά θα κάνει. Τους το είπα. Δηλαδή, εκεί που έχετε και βασανίζεστε με τους φακέλους και τρέχετε, ερχόμαστε και σας βάζουμε και μερικά χέρια από δίπλα για να ξεμπουκώσει το σύστημα. Ποιο είναι το πρόβλημα, δηλαδή, για να επαναστατήσουμε. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη από ό,τι βλέπω και από τους ακροατές. Καλό μεσημέρι. Καλά.